Εξοργισμένοι είναι οι αγρότες στην Ουγγαρία με την αδασμολόγη της εισαγωγή Ουκρανικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν στα σύνορα με την Ουκρανία με επικεφαλής τον αγροτοσυνδικαλιστή και βουλευτή του κόμματος Φιντές του Βίκτορ Όρμπαν, Ιμρε Ράτς. Οι συμμετέχοντες σχημάτισαν τεράστιες ουρές με τα αγροτικά οχήματά τους και εκδήλωσαν τις αντιρρήσεις τους προς τις Βρυξέλλες για την πολιτική που εφαρμόζουν. Πολλά από τα προβλήματα, ειδικά αυτά που επιβάλλονται από τους γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας πλήττουν όλους συνολικά. Αισθανόμαστε την σχεδόν άνευ περιορισμού αδιάκοπη ροή ουκρανικής προέλευσης προϊόντων που προκαλούν προβλήματα και στην αγορά. Αλλά και οι Πολωνοί αγρότες είναι εξίσου εξοργισμένοι με τα ουκρανικά προϊόντα που μπαίνουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχίσουν να μπαίνουν για άλλον ένα χρόνο, όπως και τα μολδαβικά, αφού παρατάθηκε το σχετικό μέτρο από τις Βρυξέλλες και εκείνοι με τη σειρά τους απέκλεισαν τις μεθοριακές αρτηρίες. Και εμείς ζούμε από αυτά και θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε απλά. Γι' αυτό και κινητοποιούμαστε, ώστε το σιτάρι μας να είναι δικό μας σιτάρι και η κυβέρνηση οφείλει να μπλοκάρει το ουκρανικό. Στην Πολωνία τα μπλόκα ξεπερνούν τα 230 και αγρότες μαζί με κτηνοτρόφους σκοπεύουν να συνεχίσουν τη δράση τους για τουλάχιστον έναν μήνα, εκτός εάν υπάρξει λύση.